Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό εδώ το βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα σας πω τι ήθελα να κάνω σήμερα. Ήθελα να κάνω κάποια quiz στα οποία απαντάς τις ερωτήσεις και στο τέλος σου λένε αν είσαι καλός ή κακός άνθρωπος. Οι ερωτήσεις αυτές είναι τύπου ηθικά διλήμματα, γι' αυτό και καλά σου λέει ότι ξέρει αν είσαι καλός ή κακός. Βλακίες, τέλος πάντων. Το σχέδιο αυτό ναυάγησε γιατί βρήκα μόνο ένα τεστ, οπότε αποφάσισα να απαντήσω γενικότερα σε ηθικά διλήμματα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε. Το πρώτο quiz είναι από τον BuzzFeed. Αν έχουμε μάθει κάτι από αυτό το κανάλι, είναι ότι πάντα ξεκινάμε από τον BuzzFeed. 9 ηθικά διλήμματα που θα σπάσουν το μυαλό σου. Αλλά κάνε αυτό το poll για να δεις πόσοι απαντήσεις σου σε αυτά τα κλασικά διλήμματα θα συγκριθούν με των υπολείπων. Άρα, θα έχω και τις απαντήσεις όλων όσων έκαναν το quiz. Είναι τόσο μεγάλα. Θα τα διαβάζω πρώτα εγώ και θα σας τα λέω με λίγα λόγια για να μην κάθομαι και κάνω μετάφραση. Ωραία, λέει ότι παντρεύει το κολλητό σου, ας πούμε η κολλητή σου. Είναι μία ώρα πριν το γάμο και μέσα στη μέρα ανακάλυψες ότι ο μέλλον σύζυγός της έχει σχέση με την κουμπάρα. Η ερώτηση είναι ότι να το πεις τη φίλη σου, σίγουρα θα της καταστραφεί η μέρα, αλλά καλύτερο που θα της καταστραφεί η ζωή. Και να μην της πεις τίποτα, η δουλειά της είναι να την υποστηρίξεις και να συμμετέχεις στην ευτυχία της. Δεν ξέρω καν γιατί θεωρείται δίλημα αυτό. Υπήρχε κάποιος δηλαδή που δεν θα το έλεγε. Νομίζω ότι το έχω ξαναπαντήσει αυτό, αλλά δεν ξέρω αν το απάντησα σε βίντεο ή όχι. Το ιδανικό για μένα, αν δεν ήταν μία ώρα πριν το γάμο, θα ήταν να τον πάρω και να του πω: κοίταξε να δεις, ξέρω τι έκανες, πάνε πες της το τώρα και αν δεν το κάνεις θα της το πω εγώ. Αλλά τώρα μία ώρα πριν το γάμο δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά εν πάση περιπτώσει σε καμία περίπτωση δεν θα την άφηνα να παντρευτεί έτσι, οπότε θα της το πω. I guess. Ναι, το 87% είπε ότι θα το έλεγε. Robin Hood. Είσαι αυτόπτης μάρτυρας σε ένα έγκλημα. Ένας άνδρας έκλεψε την τράπεζα, αλλά αντί να κρατήσει τα λεφτά για τον εαυτό του, τα δωρίζει σε ένα φτωχό ορφανοτροφείο για να μπορεί πλέον να ταΐσει, να ντύσει και να φροντίσει τα παιδιά. Ξέρεις ποιος έκανε το έγκλημα. Αν πας στις αρχές με την πληροφορία, η μεγαλύτερη πιθανότητα είναι τα λεφτά να γυρίσουν στην τράπεζα και να αφήσουν τα παιδιά που βρίσκονται σε ανάγκη. Τι θα κάνεις? Α, θα καταγγείλεις το ληστή στις αρχές. Το σωστό είναι το σωστό. Δεν θα πεις τίποτα αφού τα λεφτά πήγαν για καλό σκοπό. Μεγάλη κουβέντα θεωρώ. Καταρχάς που ξέρουμε ότι τα λεφτά θα πάνε όντως στα παιδιά και δεν θα τα πάρει αυτός που είναι υπεύθυνος στο ορφανοτροφείο και δεν θα γίνει αυτό που γίνεται σε πολλές τέτοιου είδους φιλανθρωπικές οργανώσεις, στις οποίες από εκεί που έρχονται τα λεφτά μέχρι να φτάσουν στα παιδιά υπάρχουν άνθρωποι που εκμεταλλεύονται και παίρνουν και τελικά στα παιδιά δεν φτάνει τίποτα. Και επίσης το άλλο που δεν ξέρω είναι αυτά τα λεφτά ποιος θα τα χάσει εν τέλει. Αν για παράδειγμα ένας ταπεινός αγροτικούλης βάζει το μισθό του σε αυτή την τράπεζα και κάποιος κλέψει την τράπεζα, ο αγροτικούλης θα χάσει τα λεφτά του ή ο αγροτικούλης θα κρατήσει τα λεφτά του και θα τα χρεωθεί η τράπεζα? Δεν ξέρω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, λυπάμαι. Αν πρόκειται τα λεφτά να πάνε στα παιδιά και να μην χάσει κάποιος άλλος άνθρωπος και όχι οργανισμός τα λεφτά του, εννοείται να πάνε στα παιδιά. Οπότε θα βάλω τη δεύτερη επιλογή και θα δω τι είπε ο υπόλοιπος κόσμος. Ναι. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν θα έλεγαν τίποτα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Λέγεται a sinking sensation. Λοιπόν, ουσιαστικά είσαι σε μια βάρκα με άλλα 9 άτομα. Είστε 10 στο σύνολο και η βάρκα αυτή έχει μια τρύπα και μπάζει νερά. Και προφανώς είναι έτοιμη να βυθιστεί. Μπορείτε όμως να σωθείτε ως εξής. Οι 9 μαζεύουν το νερό και το πετάνε έξω και ο 10ος ξεκουράζεται. Ανά 10 λεπτά φεύγει ένας και ξεκουράζεται και αυτός που ξεκουραζόταν γυρνάει πίσω στη δουλειά. Αυτό το πράγμα λέει μπορείτε να το κάνετε επί 5 ώρες μέχρι να έρθει κάποιος να σας σώσει. Ότι και καλά θα αντέξουμε 5 ώρες. Αλλά την ώρα που ξεκουράζεσαι εσύ βλέπεις ότι υπάρχει δίπλα μια άλλη βάρκα η οποία είναι μια χαρά, δεν βυθίζεται και έχει 9 άτομα. Οπότε εσύ μπορείς να πηδήξεις, να κολυμπήσεις και να σωθείς. Αλλά αυτό σημαίνει ότι οι άλλοι 9 που έμειναν στη βάρκα, αν συνεχίσουν το ίδιο σύστημα, θα αντέξουν μόνο 2 ώρες και έτσι οι πιθανότητες να επιβιώσουν θα είναι λιγότερες. Τι θα κάνεις, θα μείνεις στη βάρκα και θα βοηθήσεις ή θα φύγεις για να σωθείς και θα κρεμάσεις τους άλλους? Νομίζω ότι θα έμεινα στη βάρκα. Δεν είναι πράγματα τώρα αυτά να προδίδεις τους άλλους που προσπαθούν να επιβιώσουν. 68% θα έμειναν στη βάρκα. Μια μέρα στην παραλία. Η οικογένειά σου είναι διακοπές σε μια έρημη παραλία χωρίς να παγωσώσει. Η κόρη σου και η νηψιά σου είναι και οι 2-7 χρονών και τους λες να μην μπουν στη θάλασσα μέχρι να ηρεμήσει γιατί έχει κύματα. Αυτές με κάποιο τρόπο ξεφεύγουν της προσοχής σου, μπαίνουν στη θάλασσα και ξεκινάνε να πνίγονται και οι δύο. Είσαι ο μόνος που μπορεί να τους σώσει, αλλά μπορείς να σώσεις μόνο μία τη φορά. Δηλαδή να μπεις να βγάλεις το ένα παιδί έξω και μετά να ξαναμπείς. Το θέμα είναι ότι η ανηψιά, που είναι έτσι ο πιο μακρινός συγγενής, δεν ξέρει καλά να κολυμπάει, οπότε είναι πιο πιθανό να πνιγεί, ενώ η κόρη σου ξέρει πολύ καλύτερα να κολυμπάει, αλλά αν επιλέξεις να τη σώσεις δεύτερη, έχει μόνο 50% πιθανότητα να κρατηθεί μέχρι να επιστρέψεις. Ποιον θα σώσεις πρώτο? Δεν ξέρω, είμαι θεία για αρκετά ανήψια, αλλά μαμά δεν είμαι. Αν ήμουν μητέρα και είχα παιδί, ίσως απαντούσα διαφορετικά. Αλλά όπως είναι έτσι φτιαγμένο το σενάριο,
Αν απλά καθίσεις στην παραλία και αποφασίσεις να μην σώσεις κανέναν, αυτή που θα πεθάνει πρώτη είναι η ανιψιά. Σώζεις πρώτα την ανιψιά γιατί έτσι έχεις περισσότερες πιθανότητες να ζήσουν και οι δύο στο τέλος. Γιατί αν σώσεις πρώτα την κόρη, η κόρη θα σωθεί σίγουρα, αλλά η ανιψιά σίγουρα θα πεθάνει. Ενώ αν σώσεις πρώτα την ανιψιά, η κόρη έχει περισσότερες πιθανότητες να ζήσει, άρα να σωθούν και τα δύο παιδιά. Και πάλι ξαναλέω, δεν έχω παιδί. Ναι, οι περισσότεροι λένε θα σώσουν πρώτα την ανιψιά. Ω, το δίλημα ενός γιατρού, για να δούμε. Είσαι γιατρός σε ένα top νοσοκομείο. Δεν ξέρω γιατί την είπε αυτή τη λεπτομέρεια. Έχει 6 ασθενείς οι οποίοι είναι πολύ άρρωστοι. Οι 5 από τους 6 χρειάζονται επιγόντως μεταμόσχευση οργάνου, αλλά δεν μπορείς να τους βοηθήσεις γιατί δεν υπάρχουν διαθέσιμα όργανα για να κάνεις τις μεταμοσχεύσεις. Ο 6ος όμως ασθενής δεν χρειάζεται μεταμόσχευση, αλλά χωρίς ένα συγκεκριμένο φάρμακο θα πεθάνει σίγουρα. Αν πεθάνει, μπορείς να χρησιμοποιήσεις τα όργανα του για να σώσεις τους άλλους 5 ασθενείς. Τι θα κάνεις? Κράτα τον 6ο ασθενή άνετο, αλλά μην του δώσεις το φάρμακο που θα του σώσει τη ζωή για να σώσεις τους άλλους 5. Σώσε τον 6ο ασθενή και άσε τους άλλους 5 να ζήσουν. Είναι ατυχία, αλλά αυτή είναι η απόφαση που θα πάρεις. Νομίζω ότι είναι πολύ λάθος ο τρόπος που διατυπώνει τη δεύτερη επιλογή, ότι σώσε τον 6ο και άσε τους άλλους 5 να πεθάνουν. Δεν είναι ότι τους αφήνεις να πεθάνουν, είναι ότι δεν έχεις τρόπο να τους σώσεις. Το άσε τον ασθενή να πεθάνει θα πάει στην πρώτη επιλογή. Το ότι έχεις ένα φάρμακο και δεν το δίνεις στον ασθενή, τότε τον αφήνεις να πεθάνει. Όταν χρειάζεσαι όργανα για να κάνεις μεταμόσχευση, αλλά αυτά τα όργανα δεν υπάρχουν, δεν αφήνεις τον ασθενή να πεθάνει. Είναι απλά ότι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Νομίζω ότι αυτός είναι και ο τρόπος να μην πας φυλακή. Διορθώστε με αν κάνω λάθος. Θα διαλέξω την πρώτη επιλογή που του δίνω το φάρμακό του. Α, όχι! Λάθος. Sorry, παιδιά, ήθελα τη δεύτερη επιλογή. Λέω κι εγώ, όλοι διάλεξαν να σκοτώσουν επίτηδες τον άνθρωπο. Quiz νούμερο 2. Να χαστουκίσεις μία φορά ένα τυχαίο νήπιο μπροστά στους γονείς του. Να σε χαστουκίσεις 1-10 φορές ένας NFL. Τι σημαίνει το NFL? Φαντάζομαι ότι θα είναι κανένας τεράστιος. Όχι, παιδιά, δεν θα χαστουκίζαν νήπιο. Το 52% συμφωνεί μαζί. Να σε παρατήσουν στην εκκλησία ή να παρατήσεις εσύ στην εκκλησία. Παιδιά, πολύ κακό, αλλά νομίζω θα προτιμούσα να παρατήσω εγώ τον άλλον στην εκκλησία, γιατί θα ντρεπόμουν πάρα πολύ να ήμουν εκεί και να μην είχε παρατήσει. Δεν ξέρω. Να σε απολύσουν από μία δουλειά ή να απολύσεις εσύ τους πιο κοντινούς σου συναδέλφους. Δεν θα μπορούσα να απολύσω φίλους μου, ρε παιδιά, sorry. Φαντάζεστε να πω στην Κατερίνα, απολύεσαι από τις φράουλες 22. Δεν γίνεται. Να σώσεις ένα άτομο που ξέρεις από βέβαιο θάνατο. Να σώσεις 1000 αγνώστες που δεν θα γνωρίσεις ποτέ από βέβαιο θάνατο. Η λογική θα έλεγε να σώσω τους 1000, αλλά αν είναι ένα κοντινό άτομο που ξέρω, φίλο, συγγενή, πιστεύω ότι θα έσωζα αυτόν. Να πηγαίνεις πάντα με το όριο ταχύτητας, αλλά να μην βρίσκεις ποτέ κίνηση. Να οδηγάς με την ταχύτητα που θέλεις, αλλά να έχεις το ρίσκο της κίνησης. Παιδιά, ο κόσμος θα ήταν τέλειος άμα δεν υπήρχε κίνηση. Εννοείται να μην υπάρχει κίνηση. Τι μου λες τώρα? Να ζήσεις μέχρι τα 105 και να ζήσεις μέχρι τα 70. Μέχρι τα 105 θεωρώ ότι στις μέρες μας τα 70 είναι λίγα. Και αυτά! Δεν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις. Νομίζω ότι ήδη απάντησα σε πάρα πολλές. Ελπίζω να μου γράψετε και εσείς τα σχόλια αν διαφωνείτε ή συμφωνείτε μαζί μου για να κάνουμε έτσι μια ωραία συζήτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που είδατε το βίντεο. Κάτω στην περιγραφή μπορείτε να βρείτε τα link από όλα μου τα social media και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο. Γεια! Yeah.